Οι προσδοκίες για γρήγορη επάνωδο των τιμών του φυσικού αερίου σε διαχειρίσιμα επίπεδα αποδείχθηκαν φρούδες. Αν και την περασμένη Δευτέρα διαπραγματευόταν στα 89 ευρώ η μεγαβατόρα, σήμερα έσπασε κάθε ρεκόρ ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 121 ευρώ, 36% υψηλότερα. Ήδη δεχόμαστε πιέσεις με αυξήσεις από τις τάξεις του 30 έως και 170%. Οι επαγγελματίες, οι έμποροι και οι βιοτέχνες φοβούνται να ανοίξουν τους λογαριασμούς. Το οικονομικό επιτελείο για το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζεται να ανακοινώσει διπλασιασμό της έκπτωσης του φυσικού αερίου από το 15 στο 30% τουλάχιστον αναδρομικά και για το Δεκέμβριο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η αγορά είναι η αύξηση του ενεργειακού κόστους. Η κυβέρνηση άμεσα πρέπει να αποφασίσει για μέτρα στήριξη των επιχειρήσεων, γιατί διαφορετικά οι ανατιμήσεις θα είναι πολύ μεγάλες εις βάρος και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Οι ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο ανέβασαν και την τιμή της μεγαβατόρας από τα 197 ευρώ σήμερα στα 222 στα αυριανά συμβόλαια. 12% μέσα σε μόνο μία ημέρα. Και στο οικονομικό επιτελείο προετοιμάζονται να επεκτείνουν στοχευμένα την επιδότηση ρεύματος από τον Ιανουάριο, θεσπίζοντας εισοδηματικά αλλά και κριτήρια κατανάλωσης για τους δικαιούχους. Έπαθα κεφαλικό. Όσο σας είπα. Μου βγήκε ένα έξτρο ποσό γύρω στα 850 ευρώ. Γύρω στο 20% πάνω. Και τα δημοτικά τέλη. Η ανακοίνωση των νέων παρεμβάσεων από την κυβέρνηση είναι ζήτημα ημερών, έτσι ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις της νέας ενεργειακής καταιγίδας στους καταναλωτές.